Κυρία Φίλιππε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακρατές σας. Χτες υπήρχε στάση εργασίας στο γεννηματάς. Μπορείτε να μας περιγράψετε μία εικόνα? Τι γίνεται εκεί ακριβώς? Λοιπόν, κοιτάξτε, η χθεσινή στάση εργασίας ήταν έτσι μία συνέχεια από μία σειρά κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει στο νοσοκομείο τους προηγούμενους μήνες, ενάντια στην βαριά υποστελέχωση που παρατηρείται σε μία σειρά από τμήματα, με αιχμή του δόρατος βέβαια, το ζήτημα των παθολογικών και την έλλειψη παθολόγων, κυρίως ειδικευόμενων γιατρών, από το καλοκαίρι. Και μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις και με διάφορα έγγραφα που είχαμε στείλει και με συνάντηση που είχε κάνει και η ίδια η ΝΑΠ με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, είχαμε πιστήσει έτσι την προσοχή και λέγαμε το εξής, ότι πρέπει να λάβουν επιγόντως τα μέτρα τους, γιατί με το ρυθμό που το πάνε, το Δεκέμβριο του 2022, στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας, μια ειδικότητα πρώτης γραμμής, όπως είναι αυτή της παθολογίας, θα καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν νοείται νοσοκομείο, κέντρο υγείας, γειτονιά, χωριό, νησί, πόλη, χωρίς παθολόγο. Είχαμε απαιτήσει συγκεκριμένα και μεταξύ των άλλων παλιών αιτημάτων που βάζουμε για προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, για τα ΔΕΠΟ, τους μισθούς, για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των ειδικευμένων από 30 που είναι σε 51 και να καταργηθεί όλη η γραφειοκρατία που χρειάζεται για την πρόσληψη ενός ειδικευόμενου που μπορεί να πάρει έως και 6 μήνες, ακόμα και αν η θέση που του παραμένει κενή. Και βέβαια και άλλα ζητήματα που πρέπει να ανοίξουν στο γεννηματά. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι χρειάζεται και τέταρτη παθολογική κλινική, γιατί είμαστε μόνο τρεις, και με γενναίες προσλήψεις και με κίνητρα και με ένα σωρό άλλα. Μιλάμε λοιπόν για το δεύτερο, όπως είπατε, σε ό,τι αφορά τη σημασία του και τον κόσμο που εξυπηρετεί νοσοκομείο της χώρας. Μιλάμε για πρωτοφανή έλλειψη, όπως μας περιγράφεται, ειδικευόμενων παθολόγων γιατρών και στις τρεις, φαντάζομαι, παθολογικές κλινικές. Ακριβώς. Έχετε μπορεί να υπολογιστεί πόσος κόσμος εξυπηρετείται από το γεννηματάς, κυρία Φίλιππε? Σε κάθε γενική εφημερία εξυπηρετούνται συνολικά γύρω στα 300-400 άτομα, μπορεί και παραπάνω. Με τις εισαγωγές να κυμαίνονται γενικά σε όλα τα τμήματα από 180 έως 250. Να σας πω τώρα κάποια νούμερα, γιατί πραγματικά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Ξέρετε, τα μαθηματικά δεν λένε ψέματα. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Περίπου 25 κρεβάτια είναι τα κρεβάτια κάθε παθολογικής κλινικής, 100 με 130 οι ασθενείς της. Όπως είπατε, 400 με 500% πληρότητα. Δεν ξέρω αν ακούει και ο κύριος Γεωργιάδης στην εκπομπή σας, επειδή τη λατρεύει τη πληρότητα στα νοσοκομεία και κατά καιρούς έχει τοποθετηθεί. Ελπίζω να ακούει. Τον κύριο Πλεύρη εννοείται? Τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε πει για πληρότητα των νοσοκομείων πριν αρκετό καιρό, εγώ το θυμάμαι. Ένα τμήμα φιλοξενεί η παθολογική κλινική. Για παράδειγμα, η Β' παθολογική κλινική είναι στο κτίριο 2, στον τρίτο όροφο. 20 τα διαφορετικά τμήματα που φιλοξενούν ασθενείς για κάθε κλινική σε 3 διαφορετικά κτίρια. Μιλάμε για γιατρούς μαραθωνοδρόμους. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι θα ξέρουν αυτή την εφαρμογή στο κινητό. Στις μεταξύ μας συζητήσεις λέμε πόσα βήματα έκανες, 15.000, 20.000, 25.000. Αυτά είναι τα βήματα που ακούγονται στις βάρδιες. 30 οι οργανικές θέσεις ειδικευμένων που υπολογίζονται με βάση τις 75 κλίνες των παθολογικών κλινικών και όχι με βάση τους 250 ή 300 ασθενείς που μπορεί να έχουμε. 15 παθολόγοι ειδικευόμενοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Μετά το κύμα παρετήσεων, απολύσεων θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν εξωστηθεί σε παρέτηση συνάδελφοι και θα παραιτηθούν και άλλοι. 36 ώρες συνεχιζόμενης δουλειάς, 21 ημέρες συνεχιζόμενης εργασίας χωρίς κανένα ρεπό, 0 ρεπό, 0 άδειες, 0 προσλήψεις. 60 τα κενά κρεβάτια τη μέρα της Γενικής Εφημερίας, 180 με 200 εισαγωγές, άρα καταλαβαίνετε ότι περισσεύουν περίπου 120 ψυχές και με συγχωρείτε έτσι για τον κινησμό της έκφρασης. 10 οι ώρες η αναμονή σε κάποια εξέταση, σε κάποια παθολογικά ιατρία. 4 ώρες η αναμονή για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πάμε στις 14 ώρες. Και άλλες 10, 15, 20, 24 ώρες προκειμένου να βρεθεί κρεβάτι ή ράντζο σε οποιαδήποτε γωνιά, που πια στο ράντζο βλέπεις βαρέο πάσχοντα, βλέπεις υπερήλικα, βλέπεις αιμοδυναμικά σταθή, βλέπεις καρκινοπαθή τελικού σταδίου, βλέπεις ασθενή με ειδικές ανάγκες.
Που σημαίνει, κύριε Μπογιόπουλε, ότι δύο μερόνυχτα, όχι ένα, δύο μερόνυχτα, ο ασθενής και ο συνοδός του παραμένουν σε ένα φορείο στα επίγοντα, αποκαμωμένοι, ξεθεωμένοι, για να βρουν κρεβάτι. Που σημαίνει ότι στα επίγοντα του γεννηματάς οι ασθενείς θητίζονται, λαμβάνουν θεραπεία, βελτιώνονται, επιδεινώνονται, διασωληνώνονται, πεθαίνουν στα επίγοντα. Νομίζω ότι τέτοια αναλγησία, τέτοιο μπαράλιασμα, τέτοια υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, λίγες εικόνες πια μπορούν να τις περιγράψουν. Πείτε μου, κυρία Φίλιππα, επειδή, όπως είπατε, σωστά το είπατε, τα μαθηματικά, οι αριθμοί δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, εκτός βέβαια από εκείνα τα 0-14%. Αλλά πίσω από τους αριθμούς αυτούς, μιλάμε για πόνο, μιλάμε για αγωνία, μιλάμε για ζωές. Και είναι προφανές ότι εφόσον οι αριθμοί είναι αυτοί και είναι αυτοί, η επίκληση στο φιλότιμο δεν φτάνει ούτε στον ηρωισμό το δικό σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν φτάνει. Σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε εξοντωθεί. Και δεν είναι μόνο η κούραση, που η κούραση, αν το θέλετε, καθόλου αμελητέα δεν είναι για τους συναδέλφους. Είναι αυτό που είπατε, ότι το φιλότιμο, ότι όσο πλάτη και να βάλουμε, ότι όσο και να τρέξουμε, όσο και να δουλέψουμε, ήλιο με ήλιο ή φεγγάρι με φεγγάρι, είναι τόσο μεγάλες οι τρύπες που έχουν δημιουργήσει και τόσα τα κενά και αυτοί και οι προκατοχοί τους, που η λογική των παλωμάτων, η λογική του ράβε ξύλωνε, η λογική του μετακινώ συνάδελφα από τμήμα σε τμήμα, δεν φτάνει να καλύψει αυτό το έσχος. Και μπορεί να δουλεύουμε με κούραση, αλλά δουλεύουμε και με άλλα πράγματα. Διοίκηση, είπε, Υπουργείο Υγείας, τι λένε για όλα αυτά, κυρία Φίλιππα? Να σας πω, σε τείχονα μιλούσαμε, γιατί έχουμε και καινούρια ντουβάρια, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, στο γεννηματάς, μετά έτσι και από την πρημοδότηση φυλές πλαχνού επιχειρηματία. Περισσότερες απαντήσεις θα παίρναμε. Η στάση τους είναι το εξής: ή εκοφαντική σιωπή, ή μετακυλίουν τις ευθύνες στους ίδιους τους γιατρούς και στους ίδιους εργαζόμενους, λέγοντας ότι δεν κάνουμε καλή διαχείριση των περιστατικών ή καλή διαχείριση του δυναμικού της κλινικής μας, ή πετάνε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο διοικητής στην υποδιοικήτρια, η υποδιοικήτρια στον διοικητή, στον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, στο Υπουργείο Υγείας, στον υπεάρχη. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Κανένας απολύτως. Πάτε σε νέα γενική συνέλευση? Αυτό την Παρασκευή. Διάβασα. Μάλιστα. Ναι, την Παρασκευή σε νέα γενική συνέλευση και κινητοποίηση έξω από το κτίριο της διοίκησης, με την απέτηση να πάρουμε σοβαρές απαντήσεις πια. Υπάρχει ένα κείμενο που έχουμε βγάλει για τους ασθενείς, για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν, γιατί προφανώς, παρόλο την όποια δικαιολογημένη οργή μπορούν να έχουν, και βρισκόμαστε και εμείς αντιμέτωποι ορισμένες φορές με την οργή τους, είμαστε συμπαραστάτες και τους θέλουμε και συμπαραστάτες στον αγώνα που δίνουμε. Και βέβαια έχουμε πεισμώσει, να το πω έτσι, και έχουμε θυμώσει αρκετά, γιατί δηλώνουμε ότι όσο και να μας πιέσουμε, δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοσοκομεία στα δικά τους χέρια. Σε χέρια έτσι διοικητών, υποδιοικητών, σε χέρια επιχειρηματικών ομίλων που πραγματικά θησαυρίζουν και θησαύριζαν και στην περίοδο της πανδημίας, που δεν προσέφεραν ποτέ τίποτα, δεν προσφέρουν και δεν θα προσφέρουν ποτέ τίποτα στον ασθενή. Κυρία Φίλιππα, καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.